Στην αλλαγή στο σκηνικό του καιρού ποντάρουν κάτοικες απάρτηρα και σε άλλα χωριά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, προκειμένου να γλιτώσουν από τις φύκες εφιάλτης, ο πληθυσμός των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά, επηρεάζοντας δραματικά την καθημερινότητά τους. Μιλιούνια, δεν μπορώ να κάτσω όξω. Κλείνω πόρτες, παραθύρια. Φοβούμαι να μην με δακάσουν γιατί είμαι αλλεργικός. Με δάκα σφίγα πρέπει να γλακώ στο κέντρο υγείας. Ποιος θα με πάει? Τόδες τι γίνεται εδώ. Δεν μπορείς καθόλου, δηλαδή κάτι να μυρίσουν πορτοκαλάδα, γαζόζα, κρέας, θα σε φάνε. Πού να κάτσεις όξο να πω μετά αφού πάνε στο πυρούνι σου. Για τα ασμήνια αποσφύκες, ο καθηγητής εντομολογίας και γεωργικής φαρμακολογίας ΑΛΜΕΠΑ, Μανώλης Ροδητάκης, δεν προτείνει ψεκασμούς, αλλά τη χρήση δολωμάτων, ενώ για του χρόνου τονίζει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων, προτού το φαινόμενο παρουσιάσει έξαρση. Αυτό που είναι πιο ασφαλή και πιο δραστική λύση είναι η χρήση, αυτό που σας ανέφερα, δολώματα με κάποιο ίσως τρόπο παγίδευσης ή εντομοκτόνος δράσης. Οπότε αυτό προτείνεται στους πολίτες, δολώματα? Ναι, εάν υπάρχει κάπου εντοπισμένο σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει μια τεχνολογία, υπάρχει μια μεθοδολογία, η οποία είναι γενικώς γνωστή, η χρήση δολωμάτων ή εμποτισμένα με κάποιο εντομοκτόνο, είτε με τη χρήση κάποιου νερό, παραδείγματος, να πνίγονται μέσα τα έντομα. Νομίζω εγώ ότι επειδή έβρεξε τον Αύγουστο και τα μπέλια θα μας φάνε σφίγης. Ναι. Και έχουν μείνει από εκεί και δεν έχουν από κάπου φωλιά. Γυρίζουν ανεξέλεκτες. Το επίμαχο ζήτημα θα μπει στο μικροσκόπιο των ειδικών, οι οποίοι αναφέρονται στους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του πληθυσμού των σφυκών. Αυτοί οι παράγοντες έχουν να κάνουν με θερμοκρασίες, με την παρουσία τροφής, με την παρουσία εχθρών ή μη. Οπότε όταν αυτά τα πράγματα συμβούν ταυτόχρονα μπορεί να έχουμε μια τέτοια έξαρση. Όμως είναι κάποιο φαινόμενο το οποίο θα το λέγαμε είναι σχετικά συχνό. Το παρατηρούμε σε πάρα πολλούς εχθρούς. Έχει σχέση με τα μπέλια? Θα μπορούσε, αλλά δεν θα εξάγουμε αυτό το συμπέρασμα τόσο εύκολα, γιατί από όσο γνωρίζω υπήρχε θέμα και πριν.